Το δεύτερο λοιπόν σχολικό κουδούνι για δεύτερη φορά χτύπησε, κυρίες και κύριοι. Όπως μπορείτε να δείτε και σηκώνει στο ένα channel, γονείς και μαθητές των δημοτικών βρίσκονται σιγά σιγά στις σχολικές τους μονάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Καβάλας είναι πανέτοιμη για να υποδεχθεί μικρούς μαθητές για τη σχολική χρονιά αλλά και για την εκπαίδευσή της. Αυτό όσο που τονίζουν όλοι είναι ότι είναι πανέτοιμη να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αλλά φυσικά να μην χάσει κανένας μαθητής τη φετινή σχολική χρονιά. Την δική σας περίοδο εντός εισαγωγικών σε αρκετά δημοτικά σχολεία σήμερα, με την επανέναρξη λοιπόν 1η Ιουνίου, οι πρώτες εικόνες που καταγράφετε κι εσείς? Οι πρώτες εικόνες που καταγράφω είναι η πολύ καλή οργάνωση από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού. Όλα τα στελέχη, όλοι οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή, έχουν προμηθευθεί τα απαραίτητα αντισηπτικά και τις μάσκες που βλέπετε για τους εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη. Αν και μέσα στην τάξη δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα, οπότε φορούν αυτή τη μάσκα. Τουλάχιστον εδώ στο 15ο σε υποχρεωτική βάση όλοι οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει οργάνωση ως προς τη διάταξη των θρανίων, ως προς την προσέλευση των παιδιών και είμαστε σίγουροι, όχι απλά ελπίζουμε, ότι όλα θα πάνε καλά. Γενικότερα τους μαθητές πώς τους βλέπετε πρώτη μέρα? Η αλήθεια είναι ότι λίγο έχουν ξεχάσει την κατάσταση τη σχολική, είναι λίγο τρομαγμένοι. Όχι, δεν είναι τρομαγμένοι, όλοι χαμογελαστοί ήρθαν. Όλοι χαμογελαστοί. Είναι ο φυσικός χώρος των παιδιών των σχολείων και όλα τα παιδιά θέλουν να επανέλθουν στο σχολείο. Γενικότερα θα υπάρξουν και συσκέψεις για την πορεία, κυρία Διευθύντρια, ενώ πώς εξελίσσεται το μάθημα, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί αλήθεια είναι ότι θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα και το σχολείο σαν εκπαιδευτικός οργανισμός έχει την προσαρμοστική ικανότητα αναπτυγμένη και ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε μέρα θα συνεδριάζει για τα προβλήματα που προκύπτουν σε συνεργασία μαζί και εγώ με την περιφέρεια και σε αναλογία με την πυραμίδα την εκπαιδευτική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία θα προκύπτουν. Υπάρχουν μαθητές που δεν βρίσκονται σήμερα στα δημοτικά και έχουν επικαλεστεί ότι αυτή, η οικογένειά τους ανήκουν σε ευαισθητή κοινωνική ομάδα. Υπάρχουν, αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Υπάρχουν. Με αυτούς θα γίνει, κυρία Γαϊτανίδη? Με αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας αποφασίσει με ποιο τρόπο θα καλύψουν τα κενά. Το αν θα κάνουν μέσα από την τάξη ή θα κάνει σύγχρονη ή ασύγχρονη μετά ο εκπαιδευτικός είναι θέμα της σχολικής μονάδας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πάντως θέλουν να καλύψουν τα κενά των παιδιών τα οποία δεν θα έρθουν στο σχολείο. Έτοιμοι και οι παιδικοί δημοτικοί σταθμοί λοιπόν για να υποδεχθούν τους μικρούς μαθητές. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα channel, τηρούνται κατά γράμμα όλες οι οδηγίες από Υπουργείο Υγείας αλλά και από ΕΟΔΗ. Οι γονείς απαγορεύονται να βρεθούν στο εσωτερικό, ενώ οι μαθητές περνούν από τη λεγόμενη θερμομέτρηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί κάποιες ημέρες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα οι μικροί μαθητές, αλλά και στις νέες εικόνες που πρέπει να αντιμετωπίζουν στο εσωτερικό με τις δασκάλες τους. Το μόνο σίγουρο, η σχολική χρονιά είναι πλέον γεγονός ότι ξεκινά για δεύτερη φορά. Και όλοι μαζί δηλώνουν αισιόδοξοι για την εκπαίδευσή της. Πρώτη μέρα έναρξης λοιπόν των παιδικών σταθμών. Πάμε πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε για την ασφαλή λειτουργία της μονάδας μας να τηρήσουμε όλα τα μέτρα που μας έχουν υποθεί. Κάνουμε τη θερμομέτρηση των νηπίων, τα παίρνουμε από την είσοδο της πόρτας. Δεν μπαίνουν κανένας μέσα, ούτε οι γονείς. Τηρούμε όλα τα μέτρα, έχουμε διαμορφώσει τους χώρους μας, δεν γίνεται ανάμειξη τμήματων, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με παιδιά μέχρι 15 ατόμων στα τμήματα, σύμφωνα με τους κανόνες, οπότε τα μικρά βρεφικά τμήματα δεν έχουν κανένα θέμα γιατί η δυναμικότητά τους είναι έως 12 παιδιά, ενώ στα μεγαλύτερα τμήματα που είναι μέχρι 25 παιδιά έχουμε σπάσει σε δύο υποτμήματα, οπότε τα μισά έρχονται 10 και 10 παράδειγμα ή 12 και 12 μέρα παραμέρα. Γίνεται η θερμομέτρηση στην είσοδο, παραλαμβάνει παιδαγωγός το παιδί. Στην τραπεζαρία έχουμε διαμορφώσει το χώρο μας να είναι δύο παιδάκια σε κάθε τραπέζι, να τηρείται η απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Συχνό πλήσιμο τηρούμε, ούτως ή άλλως τηρούσαμε, με σαπούνι και νερό. Έχουμε και τα αντισηπτικά μας. Συχνός καθαρισμός επιπλέον των χώρων, εμείς ούτως ή άλλως πάντα τηρούσαμε την καθαριότητα, τη συχνή καθαριότητα του χώρου. Θα προσπαθήσουμε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή υποδοχή και με τους γονείς και με τα παιδιά δεν έχουμε καμιά αντίδραση.
Η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό σας δεν σταμάτησε λεπτό ούτε και τις ημέρες της καραντίνας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, γιατί όλο το δίμηνο ήταν στις επάλξεις και συνεχίζουν αυτή τη φορά το εκπαιδευτικό τους έργο, κυρία Δήμητρα. Έτσι ακριβώς έγινε όλο αυτό το διάστημα με τη μεταφορά μας και στο διευρυμένο πρόγραμμα του Βοήθεια στο Σπίτι. Είχαμε και τη δράση με τις μάσκες, δεν σταμάτησε ποτέ το προσωπικό, ειδικά των παιδικών σταθμών, να είναι παντού. Εμείς συνεχίζαμε και συνεχίζουμε και πάντα προσφέρουμε. Όλο αυτό το διάστημα ήμασταν στις θέσεις μας και στο διευρυμένο πρόγραμμα όπου βοηθήσαμε σε ευπαθείς και όποιος άνθρωπος ζήτησε τη βοήθειά μας και τώρα πάλι συνεχίζουμε και ξαναεπανερχόμαστε στους χώρους μας για να υποδεχτούμε τα παιδιά μας πάλι που τόσο καιρό περιμέναμε.